Συνεχίζεται καθημερινά η μάχη με την ακρίβεια. Τα ελληνικά νοικοκυριά μοιάζουν ανίσχυρα να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στις τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών, την ίδια ώρα που ο πληθωρισμός των τροφίμων στη χώρα παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έτσι, το βιωτικό επίπεδο πέφτει, μαζί με αυτό και η αξιοπρέπεια του ελληνικού νοικοκυριού, που καταναλώνει πλέον κατώτερης ποιότητας τρόφιμα, περιορίζοντας το κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά, σε αντίθεση με τα αμιλούχα, ρύζι, πατάτες, ζυμαρικά. Να σας ρωτήσουμε πώς βλέπετε τις τιμές εδώ στη Λαϊκή. Καλές. Αρκεί να ψάξεις. Ναι, θέλει λίγο ψάξιμο η Λαϊκή αγορά. Ναι. Διαφορετικά βρίσκεις ό,τι τιμές θέλεις. Ναι. Βέβαια έχουμε αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ό,τι και να είναι γενικά. Αυτό σας έχει αναγκάσει, σας έχει υποχρεώσει να μειώσετε λίγο τις αγορές που κάνετε, να τις περιορίσετε. Περιοριζόμαστε στα απαραίτητα. Τιμές πώς τις βλέπετε? Λίγο τσιμπημένες. Τσιμπημένες. Τα τελευταία χρόνια ή το τελευταίο διάστημα, πότε? Από μέρα σε μέρα. Θέλει όλα. Και εδώ στη Λαϊκή αγορά ακόμα? Εδώ είναι χειρότερο εγώ. Ωστόσο, και στα σούπερ μάρκετ έχουμε ανατιμήσεις και σε όλη την αγορά τροφίμων. Ως καταναλωτής, έχετε περιορίσει τις αγορές σας λόγω της ακρίβειας? Όλες. Πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Τι σας οδηγεί? Άλλη τιμή έχει σήμερα, άλλη τιμή έχει αύριο. Πιο ακριβά πάντα, ε? Ναι, αλλά βρίσκεις μια λογική τιμή. Αν το ψάξεις, βρίσκεις λογικές τιμές. Τώρα τι κάνετε, υποχρεώνεστε να πάρετε μόνο τα αναγκαία και όχι περί τα αναγκαία. Οι τιμές καλές σας φαίνονται? Καλές μου φαίνονται. Ανατιμήσεις βλέπετε, παρατηρείτε γενικά στα σούπερ μάρκετ? Στα σούπερ μάρκετ είναι εδώ περίπου το ίδιο. Μελιτζάνες ήταν 3,50. Πολύ ακριβά, δεν πήρα. Και εκτός εποχής βέβαια, ναι, γι' αυτό. Πολύ πιπέρες, κάτι. Ναι. Έχετε υποχρεωθεί, επειδή λόγω της ακρίβειας της γενικευμένης, να κάνετε περικοπές σε αυτά που ψωνίζετε? Το μισά παίρνουν. Το μισά. Ούτε το... Βλέπεις μία σαλάτα, μία μαρούλι, μία τέτοια. Οι τιμές πώς σας φαίνονται? Εντάξει. Λίγο τσιμπημένες. Και ειδικά έχουμε και ανατιμήσεις τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον. Έχουμε ανατιμήσεις, Φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι έχετε περιορίσει την ποσότητα των τροφίμων που ψωνίζετε? Ναι, βέβαια. Εξυπακούεται. Το μετράς, τι θα πάρεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το 75% έναντι 71% τον Ιανουάριο του 2023 του κοινού δηλώνει ότι έχει ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης όπως είναι η εστίαση, οι διακοπές και τα ταξίδια. Το 52% έναντι 50% τον Ιανουάριο του κοινού δηλώνει ότι έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκεφής, για παράδειγμα στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Το 55%, ίδιο ποσοστό με τον Ιανουάριο, δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίου. Το 48% έναντι 40% τον Ιανουάριο δηλώνει ότι έχει αλλάξει μάρκα ή επωνυμία προϊόντος. Το 28% έναντι 24% τον Ιανουάριο δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από τις αποταμιεύσεις του προκειμένου να καλύψει τις αγορές του. Το 28% έναντι 29% τον Ιανουάριο έχει αναβάλει την πληρωμή λογαριασμών ή έχει προχωρήσει σε στάση πληρωμής των υποχρεώσεών του. Το 15% έναντι 11% τον Ιανουάριο δηλώνει ότι έχει αυξήσει τον χρόνο εργασίας ή πως έχει βρει δεύτερη εργασία προκειμένου να αυξήσει το εισόδημά του. Και μόλις το 4% του κοινού δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα απολύτως μέτρο για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.